είδατε και σε όλες τις προσκλήσεις, τα δελτία τύπου κτλ. Δεν μιλάμε για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα υποτίθεται που έχουμε εδώ, αλλά μιλάμε για τη Βίλα Πετρίδη, η οποία είναι ένα τοπόσιμο σήμερα από ένα πολύ παλιό παρελθόν. Δύο λόγια για τη Βίλα Πετρίδη. Εδώ, όπως ξέρετε, αυτός ο δρόμος, όπως έρχεται η σημερινή αναγεννήσεως από το λιμάνι και πηγαίνει μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό, ήταν τα όρια της παλιάς Δυτικής Θεσσαλονίκης, γιατί εδώ υπήρχε το ποτάμι. Ο περίφημος Δενδροπόταμος, που τώρα πάνω από τη Σταυρούπολη, τον εκτρέψανε και τον πήγανε εκεί που είναι η σημερινή κήτη του Δενδροπόταμου, μαζί με διάφορα τεχνίδια και πράγματα και ντοκουμέντα που υπάρχουν στους καταλόγους και τα υπόλοιπα, και σιγά σιγά από την Κέρκυρα, δεν υπήρχε κι άλλος δρόμος φυσικά, πήρε το πλοίο για τον Πειραιά και από τον Πειραιά πήρε το πλοίο και έρθει στη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ ήθελε να φτιάξει τη ζωή του, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο σέρβικο στοιχείο εδώ, βγάζανε δύο δικές τους ή τρεις δικές τους εφημερίδες, δηλαδή η Θεσσαλονίκη ήταν μητρόπολη για τους Σκοπιανούς εδώ το Λίμα. Όπου καλείται ο θεατής, σε εισαγωγικά ή όχι, να αισθανθεί όπως όταν ανοίγουμε ένα σακουλάκι γεμάτο πάζι. Πάρα πολλή συζήτηση γίνεται στο διαδίκτυο και σε πάρα πολλές καταστάσεις κατά πόσον ποια είναι η φωτογραφία σήμερα στην ψηφιακή της εποχή, εάν έχει αλλάξει η φωτογραφία με τις καινούριες φωτογραφικές μηχανές, και εν πάση περιπτώσει τι γίνεται με το διαδίκτυο, με το Facebook και με τα υπόλοιπα. Η συγκεκριμένη λοιπόν φωτογράφος, παρά το γεγονός ότι έχει κλασική παιδεία, κλασική φωτογραφική παιδεία, αυτή τη στιγμή και επίτηδες το έχουμε διαλέξει, γιατί μοιάζει σαν έναν άτυπο ρατσισμό των φωτογράφων απέναντι στα νέα μέσα. Εδώ είναι τα σκοτεινά της υπόθεσης. Το καρδιογράφημα θα ακούγεται. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε 15-20 αρκετοί αρχικά μοντέλα της καλλιτέχνης. Ήταν πολύ δύσκολο άρχισε να φωτογραφίζει και νέους αρχάτες του παγκοσμίου. Ήταν αρκετά όλα τα αρώματα. Ένα πείμα που κανείς δεν θα διαβάσει, είναι πείμα. Εδώ βλέπετε είναι λίγο πιο φωτεινός ο χώρος. Ένα μικρό πείραμα της φωτογραφίας στις τρεις διαστάσεις. Αντί να πάρουμε το βιβλίο και να διαβάσουμε το έργο, το θεατρικό έργο κάτω κόσμος, παίρνουμε το βιβλίο, το οποίο καθώς το ξεφυλίζουμε, βλέπουμε τη φωτογραφία από την παράσταση όπως ανέβηκε από το θεατρικό τάδε σχήμα. Έχει τη μορφή βιβλίου, το ονομάζουμε άπνιστο, αναμνηστική φωτογραφία, που μόνο αναμνηστική δεν είναι. Φωτογραφία ντοκουμέντο, που μόνο για ντοκουμέντο δεν ενδιαφέρεται να είναι. Και παρόλα αυτά είναι ένα περίεργο είδος μήνυμα εικόνας, μιας εικόνας που δεν λέει τίποτα απολύτως. Είναι οι φωτογραφίες από το μετρό της Θεσσαλονίκης, τύχη από το μετρό της Θεσσαλονίκης που κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν. Τι είναι, μέσα, ναι. Να είναι ένα άλλο είδος φωτογραφίας που όχι ότι δεν θα μπορούσε να γίνει πριν την ψηφιακή εποχή, θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Αλλά τώρα με την ψηφιακή εποχή παίρνει μια νέα ζωή και γίνεται μοναδικό. Δηλαδή είναι σχεδόν δυσανάγνωστα, έως τελείως δυσανάγνωστα. Στην πραγματικότητα είναι η ίδια εικόνα. Ας δούμε ότι θα μπορούσε να είναι αυτή η φωτογραφία, παράδειγμα, την οποία όταν μεγενθύνουν, όπως κάνουν οι κάμερες της αστυνομίας, αυτό το πρόσωπο θα βγει έτσι, και αν το μεγενθύνουμε και λίγο ακόμα θα μάθουμε ποια είναι αυτή. Και πάει λέγοντας, όσο μεγαλώνει αυτός εδώ ο μικρόκοσμος, χάνεται και καταραίει η μοναδικότητά του. Γιατί μπαίνουμε μέσα σε μια τυποποίηση, σε ένα σύστημα που μας ρουφάει, μας καταναλώνει, μας κλωνοποιεί και μας ισομεδώνει. Κάνει μια ψηφιακή φωτογραφία και τα ψηφιακά. Αυτός έχει κάνει ψηφιακή φωτογραφία με παλιά
Δηλαδή, είναι αυτό που ονομάζουμε εδώ και 15 χρόνια περίπου φωτογραφία των γκαλερί. Φωτογραφία δηλαδή να μπορεί να χωριστεί σε γκαλερί, φωτογραφία που να δείχνει ο ξέρεις ότι η φωτογραφία φτάζει σε περίεργες ώρες και σε συνθήκες συνθήκες με μια μαγιά και αυτά τα πράγματα μπορούν να βγουν σε ένα κατάλογο και να μιλούν με τα πράγματα. Και εδώ θα δούμε δύο διαφορετικά είδη φωτογραφίας. Έως δύο τελείως διαφορετικά είδη φωτογραφίας. Έρχονται και επιτίθονται στους διαδήλωτες η αστυνομία με αντλίες και με τέτοια πράγματα. Τι πιο φυσιολογικό ο ίδιος να σηκωθεί, να πάρει μια πέτρα, ενώ είναι φωτογράφος, να τη ρίξει